Γεια σας φίλοι μου, και στο σημερινό βίντεο, όπως είδατε και από τον τίτλο, η νέα κλώσσα. Κλώσσισε πάλι λοιπόν η πάπια μόσχας. Αυτή η θηλυκιά που έχω είναι 5 χρονών και κλώσσισε πάλι τρίτη ή τέταρτη φορά για φέτος. Η καλύτερη κλώσσα που έχω και η καλύτερη πάπια που είχα ποτέ μου. Είναι 5 χρονών και κλώσσισε για 4 φορές μέχρι φέτος. Και είμαστε ακόμα πολύ νωρίς, καλοκαίρι. Δεν έχει μπει καλά καλά. Τέλος πάντων, κλώσσισε πάλι στην ίδια φωλιά και τις 4 φορές που έχει κλώσει. Και έχει μαζέψει 15 δικά της αυγά. Κλώσσισε σήμερα, οπότε σε 28 μέρες έχω παπάκια. Και μακάρι να βγουν και όλα. Έχει 15 αυγά και είναι γονιμοποιημένα από τον πρασινοκέφαλο πάπιο. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα είναι υβριδικά παπάκια. Εγώ ήθελα πιο πολύ με τον πάπιο μόσχας να ζευγαρώσει, αλλά ο πάπιος μόσχας που έχω για κάποιο λόγο δεν ζευγαρώνει με αυτή την πάπια. Δεν ξέρω γιατί. Ζευγαρώνει τις άλλες, τις απλές, τις άσπρες που έχω. Τέλος πάντων, δεν με πειράζει καθόλου. Ας είναι και με το μπραστονοκέφαλο πάπιο, θα έχω πολλά υβριδικά παπάκια. Και μακάρι να βγουν και τα 15. Και οι δύο που έχω, θα έχω αρκετά υβριδικά παπάκια. Αυτό. Εμένα δεν με πειράζει τώρα το ότι θα είναι στήρα. Μόνη της έφτιαξε φυσική φωλιά η πάπια, οπότε ό,τι θέλει ας κάνει. Δεν θα κάτσω εγώ να την αναστατώσω. 15 αυγά έχει, 15 ας έχει. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι θα βγάλει. Αλλά θα ήθελα να βγάλει τουλάχιστον 5 παπιά. Και αυτό ήταν το βίντεο, τα λέμε στο επόμενο. Αντίο.